Λέμε ένα τεράστιο όχι σε όλες αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές, οι οποίες παντρεύουν ψυχές και ψυχές και ενήλικες και ακολουθούν για πάντα. Δεν σταματάει ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα. Είμαστε φίλοι, γνωστοί, συγγενείς με τα κλίματα, είμαστε εδώ. Είναι κάτι που σας το είχα αναφέρει, μια στιγμή εδώ τη γνωστή. Ξέρατε κάτι, ξέρατε για αυτόν τον ιερέα κάτι, σας έκανε εντύπωση ότι είναι ιερέα. Βέβαια, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προστατευτεί τη θέση του. Οπότε πιστεύω ότι το αίτημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη αυτό να το αξιολογήσει και να μπορέσει να αποφανθεί ορθά. Το μήνυμα που στέλνετε είναι αν υπάρχουν κι άλλες να μιλήσουν. Εννοείται. Μιλήστε. Ο άνθρωπος αυτός εξαπατούσε, πουλούσε αγάπη στα θύματα του. Και τελικά ήταν όλο μια εκμετάλλευση. Καπηλεύονταν τις ευαίσθητες ψυχές, καθώς επίσης και ανθρώπους που είχαν θέματα ψυχολογικά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να δημοκρατηθούμε, να μιλήσουν και άλλοι, να βγουν μπροστά όποιος χρειάζεται να πει, να θεραπεύσει τα πράγματά του. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος μιλάει, θεραπεύει τα πράγματά του, μπαίνει σε μια διαδικασία θεραπείας. Εσείς συμπαραστάτε. Συμπαραστάτε. Πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.